Ασταμάτητος συνόφις στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας Βόλεϊ των Ανδρών, καθώς παραμένει αίτητος μετά το πέρας και της έκτης αγωνιστικής. Η ομάδα του Δημήτρης Λατιλίδη έδειξε τη δυναμική της απέναντι στην ΑΕΚ, νικώντας τη μετρία 0 σετ στο κεκλεισμένο των θυρών Βαρδινογιάνιο Αθλητικό Κέντρο. Με την νίκη της αυτή, η κριτική ομάδα αύξησε στους 7 βαθμούς τη διαφορά της από τη δεύτερη στη βαθμολογία Ένωση και έδειξε ότι πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση του πρώτου υποομίλου της Α2 κατηγορίας. Παρότι όφη αγωνίστηκε χωρίς τον κόσμο του μετά την τιμωρία της έδρας του με μια αγωνιστική, παρουσιάστηκε συγκεντρωμένος, ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και κατάφερε να φτάσει σε μια καθαρή νίκη. Η κριτική ομάδα δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε να χάνει με 8-13 στο πρώτο σετ. Όμω με σερή 12-14 ανέτρεψε τα δεδομένα, πήρε το προβάδισμα με 20-17 και έκανε το 1-0 με 25-20. Το δεύτερο σετ είχε συγκλονιστική εξέλιξη και κρίθηκε στι λεπτομέρειε. Οι δύο ομάδε εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, όμω ένα λάθο των παιχτών τη ΑΕΚ το 28-27 αποδείχθηκε καθοριστικό για να κάνουν το 2-0 η Γιπεδούχη με 29-27. Το ίδιο συγκλονιστική εξέλιξη είχε και το τρίτο σετ. Όφη και πάλι δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε πίσω με 7-13. Όμως επέστρεψε γρήγορα, πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα με 18-17 και τελικά κατέκτησε και το σετ με 25-22 που του χάρισε τη νίκη.